με αυτό το θέμα που αφορά τους εκπαιδευτικούς και το συνταξιοδοτικό και τις αξιώσεις που προβάλλουν. Υπάρχουν και πληροφορίες ότι πιθανόν να γίνει και εκδήλωση διαμαρτυρίας έξω από το Υπουργείο Οικονομικών. Θα μας τα πει καλύτερα ο πρόεδρος της ΟΕΛΜΕΚ, ο Κώστας ο Χατζησάβας. Κύριε Χατζησάβα, καλή σας μέρα και καλή χρονιά να σας ευχηθούμε. Καλημέρα σας. Καλημέρα και εσάς και σε εσάς και στους συνδυασίες σας και χρόνια πολλά και καλή χρονιά. Καιρό να τα πούμε. Ησύχασε λίγο η επικαιρότητα που σας αφορά. Τώρα επανέρχεστε με το θέμα του συνταξιοδοτικού. Να μας πείτε λίγο περί τίνος πρόκειται. Ακριβώς είναι ένα ζήτημα το οποίο πρέπει να πούμε εκκρεμεί εδώ και 8 ολόκληρα χρόνια. Ναι. Είναι μια νομοθεσία η οποία ψηφίστηκε στον καιρό που υπήρχε την οικονομική κρίση, η οποία εξαιρούσε ουσιαστικά τους εκπαιδευτικούς αλλά και γενικά τους κρατικούς υπαλλήλους από το συνταξιοδοτικό κρατικό σχέδιο. Και η κυβέρνηση στον καιρό εκείνο το 2012 είχε πάρει μια αναπόφαση ότι αντί αυτού του κρατικού συνταξιοδοτικού σχεδίου θα δημιουργούσε το Ταμείο Προνοίας. Η θέση πρέπει να πω, το πρόβλημα αυτό πρέπει να πω αφορά όχι μόνο τους εκπαιδευτικούς, αφορά τους εκπαιδευτικούς αλλά και τους κρατικούς υπαλλήλους. Αφορά δηλαδή 5 οργανώσεις. Τις 3 εκπαιδευτικές οργανώσεις, την Πασιρή και την αστυνομία, το Σύνδεσμο Αστυνομίας Κύπρου. Ναι. Έχει 8 ολόκληρα χρόνια πρέπει να πω που δυστυχώς η κυβέρνηση αλλά και ο τέος Υπουργός Οικονομικών διατηρούν μια τάση απάθεια απέναντι σε αυτού τους εργαζόμενους, οι οποίοι σε περίπτωση που πρέπει να αφιπηρετήσουν δεν παίρνουν κανένα συνταξιδοτικό δικαίωμα. Αυτό είναι το αίτημα που έχουμε εμείς. Και νομίζω ότι έφτασε η ώρα, σήμερα πραγματοποιείται μια νέα συσκέψη μεταξύ των 5 οργανώσεων, στα γραφεία της Πασιρή η ώρα 11, και θα πρέπει επιτέλους να ληφθούν κάποιες αποφάσεις. Αποφάσεις που αφορούν ακόμα και τι, και κάποια μέτρα σε σχέση με απεργιακές κινητοποιήσεις. Η οργάνωση μας, η ΟΕΛΜΕΚ, έχει πάρει απόφαση να εισηγηθεί και στις υπόλοιπες 4 οργανώσεις ότι θα πρέπει επιτέλους να ληφθούν κάποια μέτρα που δεν αποκλείεται να γίνει και εισήγηση για την κέντρωση διαμαρτυρίας έξω από το Υπουργείο Οικονομικών. Φυσικά θα το συζητήσουμε αυτό το ζήτημα, αλλά θα υπάρχουν και άλλες εισηγήσεις. Όμως θα πρέπει, εκείνο που έχει σημασία, ότι θα πρέπει επιτέλους το Υπουργείο Οικονομικών, ο νέος Υπουργός Οικονομικών και κατ' επέκταση είναι η κυβέρνηση, να επιδείξουν ακριβώς εκείνη την ευαισθησία αυτή την κατηγορία των εργαζομένων. Δεν επιτρέπεται να υπηρετούν εργαζόμενοι, γιατί αυτή είναι εκπαιδευτική και γενικό οποιοδήποτε εργαζόμενο, όπου και αν εργάζεται, και να μην δικαιούται να πάρει ένα συνταξιδοτικό ωφέλημα για να μπορέσει την επόμενη την ζωή του, την συνταξιδοτική του ζωή, να ζήσει μια αξιοπρεπή ζωή. Αυτή είναι η θέση μας. Ναι, αφορά υπαλλήλους του δημοσίου που εργοδοτήθηκαν από την 1η Οκτωβρίου του 2011 και εντεύθεν. Αυτό διαβάζουμε. Αφορά υπαλλήλους, δημόσιους υπαλλήλους, οι οποίοι μονιμοποιούνται μετά την 1η Οκτώβρη του 2011. Ναι. Υπάρχουν σε αυτήν την κατηγορία που έχω πει τώρα, υπάρχουν κρατικοί υπάλληλοι και εκπαιδευτικοί, οι οποίοι έχουν διοριστεί με το καθεστώς του έρθει αυτού του συμβατιούχου από το 2005-2006, έχουν μονιμοποιηθεί μετά το 2011 και δυστυχώς δεν είναι ενταγμένοι σε κανένα συνταξιδοτικό σχέδιο. Όπως είπα προηγουμένως, η κυβέρνηση έχει πάρει μία απόφαση για δημιουργία Ταμείου Προνοίας. Αλλά έστω και αυτή την απόφαση υπάρχει αυτή η πορεία από μέρους του Υπουργείου Οικονομικών που ούτε μια τέτοια πρόταση δεν δίνει στις 5 οργανώσεις. Παρόλο τούτο όμως πρέπει να πω ότι η θέση και των 5 οργανώσεων είναι η ένταξη όλων των εργαζομένων, των εκπαιδευτών και γενικά των κρατικών υπαλλήλων, στο κρατικό συνταξιδοτικό σχέδιο, έτσι ώστε να μην υπάρχει καμία διάκριση σε βάρος εργαζομένων που απασχολούνται στον ίδιο χώρο. Κύριε Χατζησάβα, να πάμε και σε μία άλλη εξέλιξη. Μας κάνετε ένα σχόλιο. Καλείτε τους εκπαιδευτικούς να μην αναβαθμολογούν τα γραπτά σε σχέση με τις εξετάσεις τετραμήνων. Εξηγήστε μας λίγο γιατί. Υπάρχει μία νομοθεσία που λέει ξεκάθαρα ότι εάν κάποιος μαθητής ή ο διευθυντής μιας σχολικής μονάδας αντιληφθεί ότι είναι γραπτό μιας εξέτασης, δεν έχει βαθμολογηθεί σωστά από τον καθηγητή που δεν έχει βαθμολογηθεί, τότε ο διευθυντής της σχολικής μονάδας βάσης της νομοθεσίας έχει την υποχρέωση να το αποστείλει στο Υπουργείο Παιδείας και εκεί την αναβαθμολόγηση ή τη διόρθωση. Η αναβαθμολόγηση ουσιαστικά είναι εκ νέου η διόρθωση του γραπτού. Mm-hmm. Την ευθύνη την έχουν οι επιθεωρητές. Προχθές έφυγε ένα ηλεκτρονικό μήνυμα από το Υπουργείο Παιδείας που έλεγε ότι και συγκεκριμένα από τον κύριο Αντωνέλο, τον προϊστάμενο της Υπηρεσίας της Δράσεως, που έλεγε ότι τις αναβαθμολογήσεις θα τις κάνουν δύο καθηγητές κάθε σχολικής μονάδας. Κατά την άποψή μας,
και όχι μόνο κατά την άποψή μας, σύμφωνα με την νομοθεσία, αυτό το πράγμα είναι παράνομο. Mm-hmm. Και δεν μπορεί να φεύγει ανά πάσα στιγμή ένα email και να πηγαίνει στις σχολικές μονάδες παραβιάζοντας την νομοθεσία. Γι' αυτό και εμείς, ως οργάνωση, έχουμε καλέσει τους εκπαιδευτικούς και γενικά τις διευθύνσεις των σχολείων να μην επιτρέψουν να εφαρμοστεί αυτή η παρανομία, αλλά τα γραπτά τα οποία οι μαθητές έχουν ετηθεί αναβαθμολόγηση θα πρέπει να σταλούν στο Υπουργείο Παιδείας για να αναβαθμολογηθούν εκεί. Μάλιστα. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πολύ.